Μεγάλη πτώση παρουσιάζει η αγορά αυτοκινήτων σε σχέση με αυτή το δικύκλον καθώς οι καθυστερείς στο θέμα της απόσυρσης αλλά και το αυξημένο κόστος μετακίνησης λειτουργούν ανασταλτικά. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει εμεί είναι αρχικά αντιστροφή του κόσμου στην πετρελοκίνηση. Ε, δηλαδή, ενώ παλαιότερα η πετρελοκίνηση ήταν μόλι το 10% του συνολικών όγκου πωλήσεων, αυτή τη στιγμή η πετρελοκίνηση τίνει να γίνει στο 70% των, των, πωλήσεων μα. Βέβαια, από ό,τι έχουμε διαβάσει στον τύπο με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Ιανουαρίου, οι πτώσει πανελίνια των πωλήσεων, ειδικά για τον Ιανουάριο, βλέπει και η απόσυρση, δηλαδή τα από την απόσυρση μέτω τη απόσυρση, ήταν περίπου στο 57%, ενώ αντίστοιχα από ό,τι έμαθα για τα δίκυκλα ήταν περίπου στο 40%. Δηλαδή, βλέπουμε μια μικρότερη μείωση των πωλήσεων στα, στα δίκυκλα. Ε, το κύριο όμω ο κόσμο, κακά τα ψέματα μπαίνοντα μέσα, το τελευταίο διάστημα, επειδή είχαν κάνει 16 χρόνια αυτή τη δουλειά, ο κόσμο πλέον η πρώτη ερώτηση που κάνει είναι πόσο καίει okay και τι ρήπου βγάζει. Γιατί η ρήπη πλέον είναι, είναι συνηθισμένη και με κυκλοφορία στο αυτοκίνητο. Οπότε το πράγμα που ψάχνει πόσο okay, κριτήριο που βγάζει και να είναι μικρό σε όγκο, μικρό σε ασφάλεια. Είναι τα τρία βασικά ερωτήματα που βάζει ο πελάτη όταν πηγαίνει να δει ένα αυτοκίνητο. Και μετά πάει στο αν του αρέσει το αυτοκίνητο ή οτι, οτιδήποτε άλλο. Ενώ παλιά κοιτούσαμε τι εξισουαρά έχει το αυτοκίνητο, τι εξοπλισμό έχει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα το πρώτο που μα ενδιαφέρει είναι το κόστο. Είναι το κόστο ε, αγορά του αυτοκινήτου, είναι το τι μα προσφέρει από εγγύηση για να μα βγάζει λιγότερα προβλήματα. Δηλαδή, έχοντα εταιρείε και εμάς η δική μας εταιρεία έχουμε 6 χρόνια εγγύηση, καλύπτει δηλαδή κάποια κόστη που πιθανόν να έρθουν αργότερα στον ε, πελάτη και ταυτόχρονα την κατανάλωση και, και του τρύπου. Όπω δηλώνουν όμω οι επαγγελματίε στον χώρο των δικύκλων, τα οποία στοιχεία είναι εικονικά, αφού μπορεί οι απόλυε να δείχνουν λιγότερε σε σχέση με αυτέ των αυτοκινήτων, ωστόσο μικρότεροι είναι και οι τσίροι που καταγράφονται. Δεν θα το έλεγα ότι έχει στραφεί εξ ολοκλήρου ο κόσμο, διότι και εμεί στη δουλειά μα έχουμε μια μεγάλη κρίση. Καταρχήν, σταμάτησε να πουλείται η μεγάλη μοτοσυκλέτα. Έχουμε μια πολύ μικρή δουλειά στα οχήματα μικρού κυβισμού, στα 50 και στα 125, που και εκείνα αναφέρονται σε ανθρώπου πιο πολλοί σε μαθητές οι οποίοι μετακινούνται φροντιστήριο, σχολείο, σπίτι κτλ. Ε, το θέμα ίσως ξεκινάει από αυτή την παγκόσμια κρίση που στην Ελλάδα είναι λίγο περισσότερο όχι λίγο πάρα πολύ το ότι οι τράπεζες δεν δίνουν χρήματα με αποτέλεσμα πολλοί κόσμοι από τον κόσμο του αυτοκινήτου δηλαδή να νομίζουν οι αυτοκινητέμποροι ότι ο κόσμο έχει φύγει από το αυτοκίνητο πήγε στη μοτοσυκλέτα. Δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα ακόμη. Δεν είδαμε εμεί αύξηση στη δουλειά μα. Τα οχήματα που πουλάμε είναι ίδια, απλά έχουν πέσει κατά πολύ οι τζίροι μα. Αριθμητικά οι πωλήσει μα είναι όλο όσο ήταν και στον καλό καιρό. Απλά αντί να πουλάμε μεγάλη μοτοσυκλέτα, πουλάμε το μικρό όπω είπαμε και οι τζίροι μα έχουν πέσει κατά 50% τα 50%. Είσαστε αισιόδοξοι για την αγορά από το επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαι αισιόδοξο όσον αφορά με τη δουλειά μας, όχι όσον αφορά να δημιουργήσουμε πλούτη και λεφτά και δε. απλά είμαι αισιόδοξο ότι ενώ άλλα επαγγέλματα τείνουν να καταστραφούν, έχουν πάρει την κατιούσα, εμείς λίγο με το ότι Κάθε πολίτη τώρα θα σκέφτεται τι παλιό μηχανάκι είχε και θα το βγάλει, να το συντηρήσει. Ε, νομίζουμε ότι με την παροχή υπηρεσιών, με το σερβις μα, ε, με λίγε πωλήσει, θα συντηρηθούμε και θα μείνουμε στην αγορά. Το δίκυκλο σίγουρα είναι μια οικονομική αλλά και εναλλακτική λύση, η οποία διασφαλίζει την άνετη διακίνηση, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Ωστόσο φαίνεται πως η πρόταση αυτή ακόμη δεν έγινε συνείδηση στον Έλληνα, ο οποίος επιμένει στους τέσσερις τροχούς, έστω και αν η δυνατότητα της απόκτησης νέων αυτοκινήτων περιορίζονται λόγω κρίσης.